Στον συνάδελφο τον Μάρκο Δεϊμέζη. Καλησπέρα, Χριστίνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρακολουθούμε σε σύνδεση με το Προεδρικό Μέγαρο το τι λένε οι δύο άντρες. Έθεσα το θέμα της ανάπτυξης. Υπάρχει ένας πολύ θετικός συντονισμός στο ζήτημα αυτό και με τις άλλες νότιες ευρωπαϊκές χώρες. Το κλίμα είναι καλό για την Ελλάδα. Αναγνωρίζουν και παραδέχονται και τις μεγάλες θυσίες και την προσπάθεια που γίνεται και τις επιτυχίες που έχουμε στην οικονομία. Το κλειδί και για εκείνους είναι η πολιτική σταθερότητα. Και κύριε Πρόεδρε, αυτόν τον δρόμο της πολιτικής σταθερότητας είμαστε ως κυβέρνηση αποφασισμένοι να το βαδίσουμε μέχρι τέλους. Ορισμένα βήματα λείπουν ακόμα και θα τα διανύσουμε και αυτά για να τελειώσει οριστικά αυτό το άγχος, αυτός ο εφιάλτης αυτής της πολύ επώδυνης πορείας που έζησε όλος ο ελληνικός λαός. Και κυρίως στόχος μας είναι η ανάπτυξη, γιατί μέσα από αυτήν θα διορθώσουμε, κύριε Πρόεδρε, και τις πολλές αδικίες που έχουν γίνει. Αυτή είναι η συνεχής προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης. Αυτό είναι και το προσωπικό στοίχημα το δικό μου. Και οφείλω να σας πω ότι είμαι αισιόδοξος και ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι ευχάριστα αυτά που ακούω, κύριε Πρωθυπουργέ. Ελπίζω όλα να πάνε κατευθείαν και να αντιμετωπιστεί η κρίση και ιδιαίτερα η ανεργία των νέων που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Χαίρομαι γιατί η Ευρώπη ξυπνάει για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα και να συμφιλειωθεί με τους λαούς της, η γραφειοκρατία των Βρυξελών. Λοιπόν, κλειδί είναι η πολιτική σταθερότητα, τόνισε ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, Αντώνης Σαμαράς, στον Κάρολο Παπούλια. Θα βαδίσουμε μέχρι τέλος το δρόμο της πολιτικής σταθερότητας. Χριστίνα Λαμπύρη, να επιστρέψουμε σε σένα. Θα ξαναβγούμε στην εκπομπή σου, καθώς σε λίγη ώρα θα έχουμε και δηλώσεις του πρόεδρου της κυβερνήσεως μετά το πέρας της συναντήσεώς του με τον Κάρολο Παπούλια. Χριστίνα, ο λόγος σε σένα. Μάρκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως και θα συνδεθούμε σε λίγο ξανά. Επιστρέφουμε στα δικά μας τώρα. Και συζητούσαμε με την Μαριλένα. Μαριλένα, σε διέκοψα, έλεγες για τη ρούλα. Ναι, δηλαδή αυτό που είπε στον παίκτη, ότι δεν